τελικά ο σεφερισμός είναι προσετερισμός ή απλά σφετερισμός. Ιδού το ερώτημα. Ιδού η απορία. Ο Μαρκ Άλεν θα απαντήσει με τα οπτικά του. Ευχαριστώ. Ωραία αυτό. Σαλέπι Τζις. Έλα εδώ το καλό Σαλέπι. Το καλό Σαλέπι. Ελάτε να πάρετε εδώ μέσα, μέσα. Βράζει, βράζει, κοχλάζει το πράγμα. Κοχλάζει, καυτό. Είναι καυτό. Από την πόλη Κωνσταντινοπολίτικο. Είναι πολίτικο, μικρασιάτικο, τέλειο, τέλειο. Βλέπεις εδώ πέρα, να, βλέπεις, να. Είναι αυθεντικό, αυθεντική γεύση. Αυθεντική γεύση. Όποιος θα το δοκιμάσει, χάνει, χάνει. Είναι σαν αυτό που έκανε ο Αγκόπ. Όχι, είναι σαλέπι ιδιαίτερο, σαλέπι δικής μου συνταγής. Ναι, ναι, πολιτικό, πολιτικό. Πολύ, φανταστικό. Δοκιμάστε, δοκιμάστε, θα σας συλληστώ. Πουτάρες βλέπουμε, ζατιέρες βλέπουμε, μπρά βλέπουμε. Εδώ κυκλοφορά μία κυρία η οποία είναι μετάλλαξη σαύρας και ανθρώπου στο Σύλλογο των Οικολόγων. Ναι, είναι κυριολεκτικά, αλλάζει το δέρμα της. Είναι εντυπωσιακό το δέρμα της, πώς μεταμορφώνεται. Είναι μιούτσερ, μεταλλαγμένη. Μεταμορφώνεται σαν πεταλούδα ή είναι σαύρα τελικά, σαν βοηδές. Ναι, πώς γίνεται αυτό. Η Κωνσταντίνη είναι σαυράνθρωπος. Εντάξει, εντάξει, δεν μπορούμε. Τι να πω. Μπορεί να έχει ένα μυστικό τρόπο να αυτοανανεώνεται. Ναι. Να ανανεώνει τον εαυτό της. Ναι. Ένας από τους αντίπαλους του Spider-Man ήταν και ο σαυράνθρωπος, αυτή είναι η γυναίκα αυτού. Ναι. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ όμως θα έλεγα ότι προτιμώ περισσότερο τώρα για την ώρα αυτήν εδώ την κυρία. Ναι. Αυτή που τα σηκώνει όλα πάνω. Τα σηκώνει όλα πάνω. Τις κουτάρες, ναι. Ναι. Παρά την προλαλήσαντα. Τη σαύρα. Τέλος πάντων, ναι, τη σαύρα. Προτιμώ την κυρία. Ναι. Ακόμα και αυτή είναι, ας πούμε, δεν θα με χάλαγε. Α, και αυτή. Ναι, και αυτή εδώ, ας πούμε. Με τις βουτάρες και τις ναι, κυρία, ναι. Μια χαρά. Ναι, παρά αυτές, ναι, 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 ναι. Εντάξει, οι λόγοι προφανώς είναι ευνοητοί. Είναι φυσικοί, είναι ναι, βιολογικοί. Ναι, βιολογικοί, εντάξει, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε την ώρα με τους σέρπετς, τους σέρπετς, τους σερπετοειδείς. Και τις υποχθόνιες δυνάμεις του φουράκι. Υποχθόνιες δυνάμεις και τα λοιπά. Ναι. Είμαι γυναίκες που μεταλλάσσονται. Ναι. Συνέχεια θέλουμε γυναίκες που το δέρμα τους να παραμένει νεανικό, baby face, σφριγίλο. Ναι, ναι, εντάξει. Και χωρίς να. Και αμετάβλητος στη ροή του χρόνου. Στη ροή του χρόνου και του χώρου, βέβαια. Χωροχρόνο. Πάντα χωρόχρονος κτλ. Να μην είναι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις έτσι τώρα σε μία κλαπ και να βγαίνει μέσα το ερπετό που κρύβει μέσα της. Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά. Ναι. Να θέλω να είναι γνήσια, αυθεντική. Να τις κάνεις έτσι και να μην κρύβεται πίσω κάποια μάσκα. Ναι. Γιατί εδώ παραπέμπουμε τώρα στην ταινία η μάσκα. Α, ναι, με τον Κάρι, Jim Carrey, ναι. Και αυτό πράσινο ήταν, και αυτό πράσινο ήταν. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Γι' αυτό καλύτερα μαύρα εσώρουχα. Και εγώ μια τέτοια αποτιμώ, σίγουρα κι εγώ. Παρά, καλύτερα λοιπόν μαύρα εσώρουχα, έστω και κόκκινα εσώρουχα, έστω και κρύ εσώρουχα. Να τα βλέπετε και εδώ πέρα, και αυτά εδώ είναι πολύ καλά. Ρίξτε, να, αυτά εδώ πέρα. Καλά είναι και αυτά, πολύ καλά. Προτιμότερο αυτά παρά τώρα να βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το χρώμα του φιδιού φιδίσια εσώρουχα. Χρώμα ή φιδίσια δέρματα που μεταμορφώνται σε ανθρώπινα δέρματα. Ναι. Ερπετόμορφες, σαυροειδείς φουσκάλες στο δέρμα. Ναι. Τέλος πάντων, ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά, ας σκεφτούμε καλύτερα την επικούρια πλευρά της ζωής ή καλύτερα του Αρίστηπου που ήταν ο εκφραστής του ιδονιστικού ρεύματος, ο Αρίστηπος ως γνωστό, ναι, 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 και ανταγωνιστής της σχολής του Επίκουρου. Ναι. Γι' αυτό προτιμώ τα σεξι, τα μαύρα, τα εσώρουχά σου με φέρνουν πιο κοντά σου. Δεν γουστάρω, κύριλε, μα τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχά σου. Μήπως προτιμάς αυτόν τον μπούστη? Όχι ρε, αυτός τώρα, ποιον μου θυμίζει να πούμε, κάποιον από την, όχι, φυσιογνωμία αλουμινατική, ήταν στη λέσχη του με τον Καραχάλιο μαζί ήταν νομίζω αυτός. Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζει με τον Καραχάλιο. Όχι, μου θυμίζει ένα που παίρνει συνέντευξη στον Πάλμο, ένα Στεφάνου που παίρνει συνέντευξη στον Πάλμο.
πάντων, αλλά ναι. Μήπως είναι και από τον αστερισμό της Ανδρομέδας αυτός ο κύριος. Ναι, ναι, έψιλο, και έρχεται, έρχεται εδώ πέρα, έψιλο. Κατεβαίνει. Ναι. Μπορεί και στην ομάδα του Σόρα τώρα που το σκέφτεται ναι, 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 να πηγαίνει. Ναι, 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 ναι. Ναι, έτσι εξηγείται, έτσι εξηγείται. Σόρας, ναι, έψιλο, ναι, ναι, ναι. Πάλμος. Έτσι εξηγείται. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Μια πυραμίδα βλέπω, κάπως μοντέρνα. Ναι, αυτή η πυραμίδα έχει κάτι το εκπληκτικό, κάτι σε σχέση με τον Ερμή τον Τρισμέγιστο μου βγάζει. Έχει μια απίστευτη δομή, ηλουμινατική λίγο δομή αυτή η πυραμίδα. Μια κατασκευή, μια construction drawing, που θα λέγαμε στα αγγλικά, ένας κατασκευαστικό σχεδιασμό, αριστοτεχνικό θα έλεγα. Και από κάτω βλέπετε και κάποια αρχαία... Μήπως βλέπετε... είναι ο τάφος της Μαρίας Μαγδαληνής. Δεν μπορεί να πηγαίνει και τόσο βαθιά το θέμα να βρούμε εδώ και τον τάφο της Μαρίας της Μαγδαληνής, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα υπόγειες στοές. Ναι. Υπόγειες διαδρομές από την Αθήνα. Μάλιστα. Υπόγειες ξεχασμένες διαδρομές. Μάλιστα. Και ανεπαίσθητες ροές υδάτων. Ποιος ξέρει. Μάλιστα. Μεταφορές, υπόγειες, μυστικές στην υπόγεια Αθήνα. Ο χρόνος θα δείξει. Ίσως θα βγουν, σύντομα θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό το χτίριο που λέτε ήταν ίσιο, σαν εδώ το δίπλα, έτσι, ναι. Μοντέρνο ίσιο, αλλά ξαφνικά στράβωσε η μορφή, πήρε λάθος μορφή το χτίριο αυτό. Γιατί πήρε λάθος μορφή. Προφανώς από κάποια ομιλία, κάποια μίλαγε για κάτι σαύρες. Μάλιστα. Κάτι σαυροειδής, κάτι ερπετοειδής και κάπου από αυτή την ομιλία και μετά κάτι στράβωσε. Υπόγειες πολιτείες με σαυροειδή ανθρώπους. Κάτι τέτοιο. Για την πυραμίδα στο Ταχλαμαγκάν, ξέρω εγώ. Και στο... Ναι, ξέρω εγώ, ίσως ξέρω εγώ, κάτι σε σχέση με αντιβαρύτητα, με David Icke. Ναι. Δημοσθένη Γιακόπουλο που τα αντιγράφει. Τέλος πάντων, πάντως αυτό έγινε μετά από μια τελευταία ομιλία που είχα ακούσει από κάποια που μίλαγε περί τέτοιων θεμάτων. Σαυροειδών, ναι. Ναι, σαυροειδών. Και έτσι που ήταν ίσιο το χτίριο, ξαφνικά στράβωσε η πρόσωψη. Έγινε περίεργη η πρόσωψη, ναι. Τώρα θυμήθηκα γιατί στράβωσε. Είναι από τότε που μίλαγε ο Φραγκεδάκης για τα κεριά και πώς να έλξεις αυτό που θέλεις με τη δύναμη των κεριών. Α, ναι, ναι. Βέβαια. Ναι, σαν ναι. Μύστης αυτό, σαν μεγάλος μύστης ο Φραγκεδάκης. Σαν μεγάλος μύστης που είναι ο Φραγκεδάκης. Και εκεί που μίλαγε για τα κεριά και πώς να κοιτάζουμε τα κεριά εστιαζόμενοι σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, ξαφνικά ταυτόχρονα στράβωσε αυτή εδώ η πρόσωψη του χτιρίου. Ενώ ήταν ίσια, έγινε περίεργη. Ναι, ναι. Ναι, σαν τεσσάβρες. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι τόσο επηρέασε αυτό που έλεγε κάποια για τα σαυροειδή, για τις σαύρες, για τα αρπετοειδή και όλα αυτά. Όσο περισσότερο αυτό το πράγμα εστίασε με τα κεριά. Κάποιος, κάτι, ή ο Φραγκεδάκης ο ίδιος. Ο μέγας μύστης Φραγκεδάκης, ναι. Ή ο Φραγκεδάκης ο ίδιος το επηρέασε με τα κεριά. Ή κάποιος άλλος που άκουσε το Φραγκεδάκη και, ναι. Και το έκανε. Ναι, τα λοιπά. Αλλά ναι. Εγώ πιστεύω ο Φραγκεδάκης πρέπει να. Ναι, όταν ναι. Εστίασε με τα κεριά και είπε και τα λοιπά. Έκανε ένα μάθημα για τα κεριά. Μετά ακριβώς ταυτόχρονα έγινε αυτό το θέμα εδώ πέρα. Ναι. Τα λοιπά. Ναι. Αίματα βλέπω στο πάτωμα. Αιματοβαμμένο το πάτωμα. Τι να σας πω. Χύθηκε τόσο αίμα για ένα ευρώ. Τι να πει κανείς. Έγινε μόνο μαχία στο Ελ Ράσο μεταξύ του Φραγκεδάκη και ενός παλαιμερολογίτη. Για ένα ευρώ. Και ποιος κέρδισε. Για ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, να αγοράσει ο Φραγκεδάκης ένα βιβλίο, το αξίας ενός ευρώ. Και βλέπετε τι αίμα έχει χυθεί εδώ πέρα. Ναι, χαμός έχει γίνει, για ένα ευρώ. Ναι, ναι, για ένα ευρώ. Άντε για δύο, άντε για τρία. Ναι, πάντως ο Φραγκεδάκης... Στο μπαζάρ βιβλίων του Φραγκεδάκη γίνεται αίμα για να... 85 γραφεία λέει πως έχει. Ναι, εντάξει. Αλλάζει, ανεβάζει κυβερνήσεις λέει. Βέβαια. Αλλά για έναν ευρώ... Εντάξει. Τώρα βέβαια αυτό το αίμα μπορεί να είναι και λαθοπογιά. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό. Ίσως να σημαίνει βέβαια και ένα μυστικό κώδικα που δεν ξέρουμε. Σαν τον κώδικα Da Vinci π.χ. Όχι, εντάξει, μπορεί απλά κάποιος ζωγράφος απλά
να έκανε ένα εικαστικό έργο στον δρόμο. Ναι, στις μέρες μας αυτό θεωρείται τέχνη. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Στις μέρες μας μια μουντζούρα θεωρείται τέχνη. Βέβαια, βέβαια. Είναι αφηρημένη τέχνη όμως. Είναι τα μοντέρνα αφηρημένη τέχνη. Βέβαια. Και αυτή αξία ενός ευρώ. Ναι. Για ένα ευρώ τι κάνουν οι καλλιτέχνες όμως, ε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι.